Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη διότι σήμερα δούλευα. Έχω πάρα πολύ καιρό να γυρίσω βίντεο. Νομίζω από... μέσα Απριλίου. Δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ο λόγος που έχω εξαφανιστεί τον τελευταίο καιρό είναι διότι... το λέω με λίγο έτσι, όχι πόνο. Το λέω λίγο με λίγο καημό αυτό το πράγμα, διότι κάθε φορά που ανέβαζα κάποιο βίντεο ή έκανα κάποια ανάρτηση στη σελίδα στο Facebook, κανένας δεν προωθούσε και κανένας δεν προωθεί αυτό που κάνω. Και αυτό με στεναχώρησε, μπορώ να πω, διότι δεν μπορώ να ακούω συνέχεια ότι ναι, θα το κάνω τώρα, αμέσως, ξέρω εγώ, μην ανησυχείς καθόλου και να μην γίνεται ποτέ. Εντάξει, ξέρω ότι μερικοί δεν θέλουν να το κάνουν, αλλά τουλάχιστον για μένα είναι πιο τίμιο και ειλικρινές να το λες ότι ρε φίλε, ξέρεις κάτι, δεν γουστάρω να σε βοηθήσω, παρά να λες τέτοια πράγματα, τύπου, όχι να λες τέτοια πράγματα, να δίνεις ελπίδες στον άλλον ότι θα προσπαθήσεις με τον δικό σου τρόπο να προωθήσεις αυτό που εκείνος προσπαθεί να περάσει στον κόσμο. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Τα νέα μου είναι ότι 26 του Απρίλη είχα γενέθλια, γι' αυτό το λόγο πήγα να ταξίδι στην Πράγα. Όσοι είστε στο Facebook, μέλη στη σελίδα μου, έχετε δει τις φωτογραφίες που είχα ανεβάσει από τη γέφυρα του Καρόλου, το κάστρο και τα σχετικά. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Το τελευταίο διάστημα έχω αρχίσει και σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Θέλω να ξέρετε ότι... είμαι από τις κοπέλες που δεν υπάρχει περίπτωση να προωθήσω το κανάλι μου και τη σελίδα στο Facebook δείχνοντας πράγματα που δεν θέλω να δείξω. Τι εννοώ με αυτό? Δείχνοντας, βγάζοντας μάλλον προκλητικές φωτογραφίες με στήθη και γλουτούς και τα σχετικά. Δεν είμαι από αυτές που προσπαθούν ή μάλλον θέλουν να προκαλέσουν τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Δεν το έκανα ποτέ, δεν το έκανα όταν ήμουν 19 χρονών, δεν θα το κάνω τώρα που είμαι 29. Το θεωρώ τελείως ηλίθιο, να το πω έτσι. Όσες θέλετε από αυτό, όσες εσείς έχετε αυτό το χαρακτήρα και θέλετε να με κράξετε, κράξτε με, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ευπρόσδεκτο. Όσοι πάλι θέλετε να με κράξετε, γιατί έχω φάει και γι' αυτό κράξιμο, ότι ρε Αλεξάνδρα δείξε λίγο και αυτό και αυτό και αυτό, παιδιά, δεν είμαι δεν είμαι τσόλη, είμαι μια κοπέλα που έχω τη ζωή μου εδώ που έχω, σέβομαι τη ζωή μου και την προσωπική μου και την επαγγελματική μου ζωή. Σέβομαι αυτό που είμαι, σέβομαι αυτό που με κάνουν οι γονείς μου και οι εμπειρίες μου και έχω αποφασίσει πως δεν υπάρχει περίπτωση να προκαλέσω. Στο Instagram υπάρχουν φωτογραφίες δικές μου που εγώ ίδια ανεβάζω, αλλά όχι προκλητικές. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να σας πω ότι επειδή όσοι με ξέρουν ότι τελευταία ασχολούμαι λίγο με την υγιεινή διατροφή. Έχω αποφασίσει λοιπόν ότι το τελευταίο διάστημα ήθελα να κόψω το αγελαδινό γάλα και να ξεκινήσω να πίνω αμυγδαλόγαλα, το οποίο πίνω και είναι αυτό εδώ. Είναι γερμανικό, μην μου πει κανένας γιατί διαφημίζει γερμανικά προϊόντα, απλά πάω σε γερμανικό σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε. Είναι αμυγδαλόγαλα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ θρεπτικό, δεν έχει πολύ λίπος. Έχει βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, ριβοφλαβίνη, δηλαδή τη β2, τη β12, έχει ασβέστιο, κάνει πάρα πολύ καλό γενικά τα αμυγδαλόγαλα, αλλά στα μαλλιά, στο δέρμα, με βοήθησε να πάρω έτσι και 2-3 κιλάκια γιατί έπρεπε να γίνει και αυτό. Συγχωρήστε με που τώρα λέω χαλβά, αλλά με τρελαίνει ο χαλβάς. Άμα θέλετε μπορώ να σας διαβάσω. Το ωφέλη του γάλατος από το αμύγδαλο. Μισό λεπτάκι. Δεν αντέχω. Λοιπόν,
Να ξέρετε. Είναι, λέει, ένα φίνο ρόφημα ποτό. Πολύ θρεπτικό. Λοιπόν, περιέχει πολύ πιο πολλά, πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα άλλα φυτικά γάλατα, όπως το γάλα ρυζιού ή το γάλα σόγιας. Εντάξει, εμένα το γάλα σόγιας δεν μου αρέσει κιόλας, το μυθολόγο, αλλά μου αρέσει και στη γεύση. Γάλα ρυζιού δεν έχω πιει, δεν μπορώ να κρίνω. Βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της αρτηριακής πίεσης και της υγείας της καρδιάς. Δεν περιέχει χοληστερόλη. Περιέχει κάλιο περίπου 150 mg σε κάθε μερίδα. Είναι απαραίτητο αυτό για την πρόθεση της υγιούς πίεσης του αίματος. Βοηθά στη διατήρηση της υγείας των οστών μας. Περιέχει το 30% της συνιστόμενης ημερήσιας δόσης ασβεστίου. Περιέχει 25% βιταμίνης D. Βοηθά στη μείωση της οστεοπόρωσης και προστατεύει από την νόσο του Alzheimer. Βοηθά στον έλεγχο του σαχάρου στο αίμα. Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, that's why. Έχει βιταμίνη α, η οποία βοηθά στη διατήρηση της υγείας των ματιών μας. Λες γι' αυτό να βλέπω καλύτερα τα τελευταία. Πλάκα κάνω. Στραβή είμαι. Η βιταμίνη α επηρεάζει, λέει, άμεσα την ικανότητα του ματιού να προσαρμόζεται στις διαφορές και την αλλαγή του φωτός. Λες. Λοιπόν, δεν περιέχει λακτόζη. Δηλαδή, για άτομα που είναι δυσανεκτικοί στη λακτόζη, είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, έτσι. Φροντίζει το δέρμα μας. Παιδιά, πραγματιά, έχω κάνει ένα δέρμα και γαμώ. Και γαμώ όμως, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, λόγω της βιταμίνης ε, και το ξέρω αυτό, διότι όταν ήμουν πιο μικρή, ο γυναικολόγος μου είχε προτείνει να παίρνω μπούλες βιταμίνης ε, γιατί είχα προβλήματα με την περίοδο όμως συνήθως και μπορώ να πω ότι η βιταμίνη ε είχε κάνει το δέρμα μου πάρα πολύ πιο, πολύ πιο ωραίο. Τα μαλλιά μου επίσης, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, έχω κάνει τα μαλλιά μου μαύρα. Ωραία δεν είναι, πείτε μου ότι είναι όμορφα. Λοιπόν, τι άλλο έχει, βοηθά στη διατήρηση του βάρους μας, διαχείριση, συγγνώμη, όχι διατήρηση. Εντάξει, εγώ το παίρνω και το πίνω γιατί έχει θερμίδες, θέλω να παχύνω λίγο. Το έχω φτάσει στα 54 κιλά, έχω φτάσει στα 51, hell yeah, από 48. Συμβάλλει στη μυϊκή δύναμη και στην επούλωση, λόγω της ριβοφλαμίνης και του σιδήρου. Αυτά. Γενικά, όποιος θέλει να κάνει υγιεινή διατροφή, εγώ προτείνω να μην πίνει πολλά έτσι ζωικά γάλατα και το πολύ κρέας δεν κάνει και αυτό καλό. Λοιπόν, ήθελα να σας πω και αυτό για τα μυγδαλόγαλα, αλλά ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τους καινούριους μου συνδρομητές. Και επειδή παρατήρησα το τελευταίο διάστημα ότι έχω 5 συνδρομητές καινούριους, δεν βαριέσαι. Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε, το έγραψα και στο σύνδεσμο στο Facebook, αλλά συνήθως κανένας δεν μου απάντησε. Είπαμε, πρέπει να δείξω άλλα πράγματα για να αναπτυχθεί το, να επεκταθεί σελίδα και το κανάλι, αλλά μην ονειρεύεστε κάποιοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σέβομαι πάρα πολύ τον εαυτό μου για να βγω γυμνή στο διαδίκτυο. Ήθελα να μου πείτε, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται συνδρομητής στο κανάλι μου. Τι θα μπορούσα να βελτιώσω, πού δεν είμαι καλή, πού είμαι καλή. Επίσης, έχω προσπαθήσει άπειρες φορές να κάνω επεξεργασία βίντεο στον υπολογιστή. Εντάξει, κάποιες φορές τα έχω καταφέρει, κάποιες φορές λέω, παιδιά, πραγματικά βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο. Προφανώς και είναι δύσκολο για μένα, γιατί είμαι παντελώς άσχετη με αυτά. Αλλά επειδή αντιθέτως ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά ότι κανένας δεν πρέπει να με βοηθήσει σε αυτό, το κάνω μόνη μου. Όπως τα πιο μεγάλα πράγματα στη ζωή μου, τα έχω κάνει μόνη μου και είμαι πολύ proud γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό, θέλω να μου πείτε
Πού μπορώ να βελτιωθώ. Πού είμαι πάρα πολύ καλή και να συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης, θέλω να μου γράφετε κάποιες φορές, παιδιά μου καλά, φίλοι μου καλοί. Τι θα ήταν αυτό το οποίο θα θέλετε να συζητηθεί. Τα κορίτσια, τα αγόρια, οι άντρες, οι γυναίκες. Τι ήταν αυτό το οποίο... Τι ακούω ρε φίλε. Παιδιά, συγγνώμη, έχω βάλει YouTube και το έχω αφήσει να παίζει μόνο του για να μην είστε στη μουκαμάρα. Σας έχω μουσική. Λοιπόν, εδώ καιρός, παιδιά, είναι φανταστικό. Το βλέπω διότι έχω βάλει το tablet στο παράθυρο για να έχω φως στο πρόσωπό μου. Γιατί άλλες φορές που έχω κάνει βίντεο έχω βγει πάρα πολύ σκοτεινή, φωτεινή και είμαι πολύ χάλια. Εδώ πέρα ο καιρός, παιδιά, είναι πραγματικά φανταστικός. Εύχομαι να μην χαλάσει. Στην Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνω, βρέχει και μερικοί παστάρουν στο Facebook ότι θέλουν να ψουν τζάκι και να φάνε κεράσια μπροστά στο τζάκι. Αχ, παιδιά! Ο καιρός τρελάβηκε. Επίσης, άσχετο με το θέμα μου, το μυγαλόγαλα. Ήθελα να σας πω το εξής. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διάβασα στο ίντερνετ ότι ψήφιστηκε νέο μνημόνιο. Να σας πω κουράγιο. Να σας πω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορώ να το πω. Το ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχω μάθει στη ζωή μου να λέω ψέματα. Το θεωρώ πάρα πολύ... τραγικό να λες ψέματα σε κάποιον. Και επειδή σας λέει ψέματα η κυβέρνηση η ίδια, δεν θέλω να σας λέω κι εγώ ψέματα. Εγώ θέλω μόνο να σας πω ότι σαν Έλληνες είμαστε γνωστοί ότι είναι γνωστό, συγγνώμη, ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, πολεμάμε για αυτήν, πολεμάμε για το καλό της, για το λαό της, για τα ήθημα, για τα ήθημά μας. Εδώ πέρα οι Γερμανοί, ξέρετε τι μου λένε? Ότι έχετε μια τόσο όμορφη πατρίδα και την αφήνετε και καταστρέφετε. Δεν μου το λένε οι Γερμανοί οι πολιτικοί. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα εγώ. Οι πολίτες όμως έξω. Που τους βλέπω στο σούπερ μάρκετ και φαίνομαι ότι είμαι Γερμανίδα και με ρωτάνε πού είσαι και λέει είμαι Γκρίχιν, δηλαδή Ελληνίδα. Μου λένε, θα σας πω ακριβώς τις λέξεις, μου λένε «Oh, Griechenland ist ein Traum!» Διότι η Ελλάδα είναι ένα όνειρο. Και ότι «Sie kümmern nicht ihre Heimatland!» Ότι δεν φροντίζετε την πατρίδα σας. «Es ist schade, sehr, sehr schade!» Ότι είναι πάρα πολύ κρίμα. Δεν θα σας πω να βγείτε στους δρόμους για να επαναστατήσετε για να σπάσετε τα μάτια του κόσμου. Θα σας πω να πιστεύετε στον εαυτό σας και ότι όλοι μαζί μπορείτε να την αλλάξετε, παιδιά, τη χώρα. Καταρχάς, με το να μην ψηφίσετε τους μασόνους αυτούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτοί ήδη μας καταστρέψανε και πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω πώς αντέχει ακόμα ο λαός. Και δεν ξέρω πώς υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, ηλικιωμένοι, που ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα, γιατί πιστεύουν ότι θα αλλάξουν το μέλλον της χώρας. Τι να σας πω. Λοιπόν. Εγώ τώρα τρώω το χαλβά μου. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Τις λίγες μέρες που θα κατέβω πατρίδα. Θέλω να δω στα χείλη των συμπατριωτών μου χαμόγελο. Δύσκολη κύριε, το ξέρω. Αλλά γουστάρουμε. Είμαστε Έλληνες. Έχουμε τον ήλιο μας. Τη θάλασσά μας, το φραπέ μας. Εγώ δεν πίνω φραπέ. Και θα στους υπόλοιπους δεν πειράζει. Εύχομαι να δω στη χώρα μου πραγματικά χαρούμενα πρόσωπα, χαμογελαστά. Και νεολαία που να λέει ότι εμείς θα τα καταφέρουμε, θα σώσουμε τη χώρα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που με ακούσατε. Εάν υπάρχει κάτι που θέλετε να πούμε, να μου το γράψετε, παιδιά. Εγώ εδώ είμαι. Ξέρετε, δεν έχω πάρα πολλές ιδέες για να ανεβάζω. Αλλά για να προωθηθεί το κανάλι δεν πρέπει να έχω γυμνή. Αυτό. Λοιπόν. Σας φιλώ γλυκά.
Πάρα να φτιάξω ένα χαμομήλι. Γιατί το στομάχι μου δεν είναι πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Μπορεί να έχω κολλήσει πάρα καμία σεντερίδα από τα παιδιά. Δεν βαριέσαι. Συνηθισμένα τα βουνά στα χρόνια. Φιλάκια πολλά. Bye!